στο χώρο σας στην ελληνική επικράτεια και διάβασα και τη μελέτη με πολύ ενδιαφέρον όταν είδα κιόλας ότι τα 60.000 πλέον ΦΠΑ χρήματα που διατέθηκαν για τους 2 μήνες εργασίας σας δόθηκαν όχι μόνο σε εσάς αλλά και σε άλλους 8 συνεργάτες σας. Έξι. Οπότε ήσασταν μια πολύ ισχυρή ομάδα, να το πούμε πολύ απλά. Άρα, δεν μπορώ να αμφισβητήσω και την εγκυρότητα των όσων γράφετε. Εγώ θα ήθελα λίγο να μου πείτε για το συνημμένο ένα που αναφέρεται πριν την κυρία Παναγιωταρέα. Υπάρχουν και άλλα ονόματα στα οποία καταλήγεται ότι διαπιστώσατε μάλλον ότι πληρώνονταν κανονικά με το μηνιαίο τους μισθό. Δεν μπορούσατε να αντιληφθείτε το έργο τους στο νοσοκομείο. Δεν αντιληφθήκατε αν προσέρχονταν κανονικά στο νοσοκομείο και προτείνετε την άμεση διακοπή της καταβολής των μισθών και την επανεκτίμηση της σκοπιμότητας παραμονής τους στον οργανισμό. Μπορείτε να μου πείτε για το συγκεκριμένο συνημμένο, για τη συγκεκριμένη πλευρά της έρευνάς σας, ποια μεθοδολογία ακολουθήσατε και με ποιον τρόπο έγκυρο και επιστημονικό εσείς και η ομάδα σας συντάξατε αυτό το έγγραφο. Αυτό το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο, πώς αξιολογήσατε ότι κάποιοι πάλι δεν πηγαίναν ποτέ στα γραφεία τους και πληρωνόντουσαν? Αυτό ήταν οι πληροφορίες που είχαμε από το γραφείο προσωπικού. Είχατε αλληλογραφία? Αλληλογραφία συγκεκριμένη όχι. Αλλά είχαμε μια ενημέρωση η οποία ήταν εν πωλής βασισμένη σε απόψεις των υπαλλήλων. Απλές απόψεις. Απλές απόψεις. Δεν μπορείτε και πληροφορίες. Αναφέρατε πολλές φορές πριν ένα συγκεκριμένο όνομα δημοσιογράφου. Δεν μπορείτε να λέτε ότι πρέπει να απολυθούν ουσιαστικά, δεν προσφέρουν τίποτα, δεν προσέρχονται και να μας λέτε τώρα ότι ακούσατε κάποιες απόψεις και καταλήξατε έγκυρη ομάδα που πληρωθήκατε 70.000 ευρώ για 2 μήνες, ότι το συντάξατε με αυτά που ακούσατε? Ναι, δεν αναφέρονται... Εμένα δεν μου ταιριάζει. Δεν σας ταιριάζει. Δεν αναφέρονται σε καταστάσεις, πώς το λένε, προσωπικού. Δεν αναφέρονται, δηλαδή, δεν φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν στο νοσοκομείο. Αυτή ήταν τότε η... Είχατε δηλαδή, δεν είχατε απλά κάποιες απόψεις και γνώμες. Βασιστήκατε σε συγκεκριμένα στοιχεία, θέλετε να μας πείτε. Προφανώς. Ωραία. Εκτός από την κυρία Παναγιωταρέα, εμφανίζεται το όνομα της κυρίας Χατζοπούλου Παναγιώτας, η οποία επί Νέας Δημοκρατίας είχε οριστεί επικεφαλής της ΔΥΠΕ Βορείου Αιγαίου. Εμφανίζεται το όνομα του κυρίου Πιερουτσάκου, Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, Αντιδημάρχου Αθηναίων επί Αβραμόπουλου, μετέπειτα Προέδρου του Κελπνό και εν συνεχεία αμοιβωμένου με 3.500 ευρώ από τον Τινάν, χωρίς, όπως αναφέρατε εσείς, να μην εμφανίζεται στην εργασία του. Ναι. Αναφέρεται ακόμη και το όνομα του κυρίου Τσούνη Ανδρέα, συζύγου, αν δεν κάνω λάθος, της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, της κυρίας Γεννηματά, ο οποίος και αυτός αναφέρεται ότι εισέπρατε 2.500 ευρώ χωρίς να πηγαίνει στην εργασία του. Μάλιστα. Προς επίρρωση, μάλιστα, όσων αναφέρεται, εγώ έχω ένα έγγραφο μόνο για τον σύζυγο της κυρίας Γεννηματά, με ημερομηνία 17/6/14 από το οδοντιατρικό τμήμα, το οποίο αναφέρει ότι ενημερώνουμε ότι ο κύριος Ανδρέας Τσούνης κατά το χρονικό διάστημα που εργαζόταν στο νοσοκομείο κατά το πρώτο έτος δεν παρουσιαζόταν καθόλου και αμοιβόταν με 2.500 ευρώ. Κατά τη δική σας κοσμοθεωρία, κατά τη δική σας ηθική, επειδή σε ερώτηση του εισηγητή για την διαπλοκή θέλατε να ορίσει ο ίδιος την έννοια της διαπλοκής, συνιστά διαπλοκή ορισμό συγκεκριμένων προσώπων και η πληρωμή τους χωρίς να προσέρχονται στο νοσοκομείο, έχοντας συγκεκριμένες σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία? Κύριε Πρόεδρε, ένσταση, ο συνάδελφος έπρεπε να ρωτήσει τον κύριο Μαρτίνη, έχει γίνει και δήλωση του κύριου Μαρτίνη για θέμα ένσταση από αυτού. Δεν μπορεί να ξέρει ο κύριος Λιαρόπουλος να λέμε και να σκεφτόμαστε τι λέμε. Ήταν εδώ ο κύριος Μαρτίνης. Γιατί δεν το ρωτήσατε τον κύριο Μαρτίνη? Γιατί δεν ρωτήσατε? 3 φορές ήρθε ο κύριος Μαρτίνης εδώ. Γιατί δεν ρωτήσατε? Γιατί παίζετε παιχνιδάκι. Γιατί ήμουν απληρωματική. Και τώρα ήρθατε να παίξετε τα παιχνιδάκια σας. Αλλού πηγαίνετε με τους ισοβίτες τα παιχνιδάκια σας και αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα παιχνίδια. Ντροπή. Η συγκεκριμένη λειτουργία του νοσοκομείου, δηλαδή συγκεκριμένα στελέχη που είχαν σχέση. Είναι αλήθεια αυτό που λέει, κύριε Πρόεδρε? Παρακαλώ. Παρακαλώ, ήρθε ο κύριος. Θα υποβάλλετε την ερώτηση στον συνάδελφο. Ό,τι ερώτηση θέλει να κάνει. Τι λέτε τώρα? Αλλά ρωτήσω ό,τι θέλει. Ο πρόεδρος, τι ρόλο έχει ο πρόεδρος?
Άμα δεν καθορίσει λίγο το πλαίσιο. Το... Ο πρόεδρος δεν βγάζει το πλαίσιο. Είναι θέμα διαδικασίας. Αύριο μεθαύριο θα τα βλέπει το μαγνητοφωνημένα, κύριε Λάπα. Θα τρεπόμαστε. Κύριε Γιωργαντά, ήρθατε και σαν φωνάζετε. Αυτό είναι σοου. Όταν έρχεστε φωνάζετε μόνιμος. Δεν θέλει κυρία Γεννιωτάτη συνεργασία. Όταν έρχεστε εδώ για να κάνετε φασάρια μόνο. Θα σας πω κάτι. Κυρία Γεννιωτάτη, δεν έργο... θέλει να συνεργαστεί δεν ακούτε, μαζί σας δεν ακούτε. Και θέλετε κάτι να πείτε τώρα. Δεν ακούτε. Έχετε πρόβλημα τώρα. Δεν ακούτε. Δεν θα συνεργαστεί μαζί πρόβλημα σας, έχουν οι προβληματικοί, όχι εμείς. Θέλετε να παρεμβεί το Προεδρείο στο περιεχόμενο της ερώτησης. Αυτό λέτε ότι είναι εντολή του, αποστολή του Προεδρείου. Αυτό μου λέτε. Ερωτήσεις κάνουμε. Συνιστά κατά τη δική σας άποψη το συγκεκριμένο ζήτημα. Συνεχίστε κύριε συνάδελφε, μην ακούτε αυτοί που διακόπτουν. Να ακούσω την ερώτηση. Συνιστά, να δω τις δικές σου ερωτήσεις μετά, αν θέλετε, θα δεχτείτε παρέμβαση μου. Έχουμε 10 ονόματα ανθρώπων και σας είπα, τις σχέσεις είχαν μάλλον με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Τα οποία... Τις σχέσεις είχαν τα πρόσωπα αυτά. Όχι, σας το ανέφερα εγώ, τις σχέσεις είχαν. Παραπιστική ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Το παίρνει ως δεδομένο. Το παίρνει ως δεδομένο. Εδώ δεν αξιώματα, υπάρχουν δεδομένα. Δημόσια. Είναι Εξεταστική Επιτροπή μιλάμε και από το πρωί, αξιώματα. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ακούμε παραπιστική πάρτε το λόγο μετά και κάνετε δήλωση, κύριε Ξεφελοπούλου. Πάρτε το λόγο μετά και κάνετε δήλωση. Έχει το δικαίωμα. Μιλάμε για δημόσια αξιώματα. Στα δικαστήρια, κύριε Πρόεδρε, γίνεται αυτό. Διότι είστε δικηγόρος και πολύπειρος και έμπειρος και ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εδώ δεν είναι δικαστήριο όμως. Υπάρχουν παραπιστικές ερωτήσεις, υπάρχει το δικαίωμα ένστασης. Λέτε... Έτσι, κύριε Πρόεδρε, έτσι λοιπόν. Τα δικαστήρια δεν κατοχυρώνουν την αξιερτησία της συνείδησης του βουλευτή. Εδώ είναι άλλη επιτροπή. Συνεχίστε, κύριε Σαρακιώτη. Μπορείτε να μας απαντήσετε. Αν συνιστά το συγκεκριμένο θέμα μορφή διαπλοκής. Είναι πολύ απλή ερώτησή μου. Όχι, κύριε βουλευτά, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν γνωρίζω. Την προσωπική σας άποψη θεωρώ. Δεν γνωρίζετε αν συνιστά. Φαντάζομαι ότι γνωρίζατε ότι την ίδια περίοδο που ο κύριος Τσούνης εργαζόταν, πληρωνόταν μάλλον από τον Τινάν και όπως αναφέρει το έγγραφο, δεν προσερχόταν στην υπηρεσία του, η σύζυγός του ήταν αναπληρώτρια υπουργός Εθνικής Άμυνας. Φαντάζομαι το γνωρίζατε αυτό. Όχι, δεν το γνωρίζω. Δεν σας ακούγατε πολλά διάφορα, αλλά το συγκεκριμένο... Να ρωτάω, αλλά θα σας δεν το ακούγα. Γιατί πρέπει να το γνωρίζω αυτό. Όχι, γιατί αντιλήφθηκα ότι ακούγατε πολλά περί το τι γινόταν στο συγκεκριμένο. Αυτό δεν το είχατε ακούσει. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Μάλιστα. Μετά την παραίτηση του νοσοκομείου και του κυρίου Μαρτίνη, Πρόεδρε, από τις μηνύσεις... Πρόεδρε, αλλά τέτοιες ερωτήσεις εγώ δεν τις δέχομαι. Μπορεί να πείτε, δεν απαντάω. Δεν απαντάω. Και το δικαίωμα της οποίας έχετε και το δικαίωμα της άγνοιας, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, τι θέλετε. Μπορείτε να συνεχίσετε τις ερωτήσεις. Δικαίωμά σας. Όταν παραιτήθηκε τον Τινάν από τις μηνύσεις και τις ανακοπές κατά του κυρίου Βιονόπουλου, γνωρίζετε αν πληρώθηκαν οι εργαζόμενοι από κεφάλαια του Τινάν τα οποία παρακρατούσε η Μαρφίν. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε. Ο κύριος Μαρτίνης στις καταθέσεις του σας χαρακτηρίζει ασυνεπή, επίορκο. Δεν μιλάμε τα καλύτερα λόγια για σας. Αναφέρει ότι κάνατε συναθρήσεις προκειμένου να μην εκλεγεί και πάλι ο κύριος Μαρτίνης πρόεδρος στον Ερυθρό Σταυρό. Αναφέρει ότι λέγατε στους εργαζομένους, αν ψηφίσετε ξανά Μαρτίνη θα πεθάνουν και το νοσοκομείο θα πεθάνετε κι εσείς. Είχατε επαφές με εργαζομένους και ασχοληθήκατε με το ζήτημα της Προεδρίας του Ερυθρού Σταυρού. Όχι. Όχι, ποτέ. Από πού εκπορεύεται, θεωρείτε, αυτό το μένος του κυρίου Μαρτίνη, όταν στο νοσοκομείο περάσατε ουσιαστικά για δύο μόνο μήνες. Ο κύριος Μαρτίνης στρέφει τα πυρά του διαρκώς κατά του κυρίου Λιαρόπουλου. Το αμφισβητώ, αλλά δεν απαντώ. Αμφισβητείτε ότι στρέφει τα πυρά του. Είναι οι καταθέσεις από τις τρεις... Δεν απαντώ στην ερώτηση. Ευχαριστώ. Ο τελευταίος είναι ο συνάδελφος ο Βέτας. Συγγνώμη, συνάδελφε, που σας καθυστερήσαμε, αλλά... Κύριε Λιαρόπουλε, κύριε Βέτα. Αποτελεί κομμάτι της πρότασής σας, κομμάτι μάλλον της συνολικής σας πρότασης, μέσα στην οποία υπάρχουν και οι προτάσεις σας για την μείωση των εξόδων κτλ. Κτλ. Η αναζήτηση ενός στρατηγικού επενδυτή για το έργο Στινάν, πιστεύετε ότι ένας στρατηγικός επενδυτής, εάν θα υπήρχε αποκατάσταση και των 15 εκατομμυρίων, θα ήταν ικανή συνθήκη για να νομίζω κάνει ναι. Το έργο Στινάν βιώσιμο. Νομίζω ναι. Ναι. Υπάρχει κάποιος χρονικός προσδιορισμός για την έβρεση ενός στρατηγικού επενδυτή? Δηλαδή, ένας στρατηγικός επενδυτής μπορεί να βρεθεί σε μία μέρα, σε μία ώρα, σε 6 μήνες, σε 7 μήνες.
Δεν νομίζω ότι σε μία μέρα. Όχι, όχι. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος χρονικός προσδιορισμός για την εξέβρεση κάποιου στρατηγικού επενδυτή. Μπορεί, όχι, δεν υπάρχει. Για ένα ίδρυμα το οποίο ψάχνει να το βρει, έτσι, όχι για ένα ίδρυμα το οποίο δεν ψάχνει. Ναι, αν μπορεί να ψάχνει. Η εμπειρία σας τι λέει, για παράδειγμα, ένα ίδρυμα που ψάχνει. Γιατί να υπάρχει. Δεν άκουσα. Λέω, γιατί να υπάρχει περιορισμός, δηλαδή είναι κάτι. Δεν υπάρχει περιορισμός. Εάν σας έλεγα εγώ ως βουλευτής, για παράδειγμα, ότι ξέρετε, ο χρόνος των 6 μηνών είναι ένας πάρα πολύ μικρός χρόνος για να βρεθεί ένας στρατηγικός επενδυτής για το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ, οπότε είναι προτιμότερο, για παράδειγμα, να δοθεί με έναν άλλο τρόπο. Πώς θα θεωρούσετε την άποψή μου αυτή? Συμφωνώ ότι 6 μήνες θα ήταν μάλλον μικρό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως, mm-hmm. όπως θα βρεθεί και νωρίτερα. Προσέξτε, είναι μια δήλωση βουλευτή αυτή, η οποία θα επηρέαζε προφανώς. Σε ένα μικρό βαθμό, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θα θέλω στην άποψή μου σοβαρή, δηλαδή αυτή η απόλυτη άποψη, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί. Ένα στρατηγικό επενδυτή μέσα σε 6 μήνες ή 8. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, είστε ένα επιστήμονα. Ή με ρωτάτε, δεν καταλαβαίνω. Ναι, ρωτώ, λέω. Εάν εγώ ισχυριζόμουν πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση μέσα σε 6 μήνες να βρεθεί ένα στρατηγικό επενδυτή. Την άποψή μου αυτή, πώς εσείς ένα επιστήμονα του είδους θα την κρίνετε? Θα έλεγα ότι δεν είναι κάτι που αποκλείεται. Θα μπορούσε σε 6 μήνες να βρεθεί ενδεχομένως. Διαβάζω ένα έγγραφο. Αν κάποιος είναι έτοιμος για αυτή τη δουλειά, ναι, και παρουσιάζει, ναι, ένα φάκελο. Καλό. Ναι. Δεν αποκλείεται πάντως. Όχι. Διαβάζω λοιπόν ένα non-paper, το οποίο υπάρχει στη δικογραφία του κ. Μαρτίνη. Ευάγγελος Κωνσταντίνου. Β. Κωνσταντίνου, παπάκι, Μηταράκης.gr. Διαβάζω λοιπόν. Ενεργεία βουλευτής. Η πρόταση, με δεδομένη την επιθυμία της κυβέρνησης για διασφάλιση της απρόσκοπης λειτουργίας του νοσοκομείου και των 1.200 θέσεων εργασίας, η πρόταση της διοίκησης για αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή σε διάστημα 6 έως 9 μηνών δεν είναι ρεαλιστική. Επιμένω, βουλευτής. Η μόνη άμεση βιώσιμη λύση στο πρόβλημα που δεν έχει δημιουργήσει. Άλλο τελεία. Όχι υπουργός. Βουλευτής. Επιμένω, μισό λεπτό. Σε παρακαλώ. Που έχει δημιουργηθεί είναι η παραχώρηση στη Λαϊκή Τράπεζα Ανατολία, βουλευτής, επιμένω, που αποτελεί και το βασικό πιστωτή του νοσοκομείου, του δικαιώματος να προχωρήσει στην ανέβρεση στρατηγικού επενδυτή στην ελληνική και διεθνή αγορά. Διαβάζω λοιπόν, γράφει εδώ, εν μη 24/9/2012, στην δικογραφία του κυρίου Μαρτίνη. Λέω παρακάτω. Έχει υπογραφή, κύριε Βέτα. Εδώ, στη δικογραφία του κυρίου Μαρτίνη. Δεν έχει υπογραφή. Ανασύρω όποιο στοιχείο θέλω και θα ισχυριστώ όποιο στοιχείο θέλω από τη δικογραφία. Αυτή τη δικογραφία που και εσείς ισχυρίζεστε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ωραία, εντάξει, σε μένα το είπατε, καταγράφετε. Όχι σε μένα τέτοιο. Να συνεχίσει. Παρακάτω. Μη φωνάζετε μόνο. Μη φωνάζετε. Μιλώσαν επιστήμονα. Μη φωνάζετε. Του είδους, επιμένω. Πάντως, από τη στιγμή που αναφέρετε το όνομα βουλευτή, πρέπει να είναι υπόγραφο. Είναι από τη δικογραφία και όχι από το σπίτι. Θα μπορούσατε να πείτε. Δεν είναι από το Μαξίμου ούτε από την Κουμουνδούρου. Είναι από την δικογραφία Μαρτίνη. Αυτή που εγώ και εσείς χρησιμοποιούμε όλος ο κόσμος. Δεν είναι κύριε Βλάχο, η πλάκη του Μωυσή, κύριε Βέτα. Λέγοντας το εξής. Μην αναφέρετε ονόματα συναδέλφων εφόσον δεν αποδεικνύεται. Κρατήστε το να κάνετε παρατήρηση με τα βίντεο, διακόπτεται. Κύριε Γιαννόπουλε, λέω το εξής. Βλέπω λοιπόν παρακάτω, έντρομος και με... ότι εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο σχέδιο. Με ημερομηνίες. Συγκεκριμένα, την 5η-27 η τράπεζα πρέπει να κάνει αυτό. Εάν δεν προκύψει διαφωνία, στις 28 την Παρασκευή πρέπει να κάνει το άλλο. Μετά και μέχρι τις 15 Οκτώβρη θα πρέπει να γίνει εκείνο και καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορίζεται η 31η Οκτωβρίου. Αυτά ποιος τα λέει? Είναι το non-paper. Ευάγγελος Κωνσταντίνου. Έχει σταλεί στο Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης, στον κύριο Χαραμή, στον κύριο Τζουτζουράκη και σε κάποιον κύριο Πετρόπουλο. Εδώ είναι οι αποδέκτες. Είναι έγγραφο το οποίο. Πώς. Σας είπα πριν, το είπα πριν. Ευάγγελος Κωνσταντίνου. Μπορεί να διεκπαιρώνει, μπορεί απλά να διαβιβάσει. Σας είπα παπάκι-μηταράκης.gr. Αυτό βλέπω, αυτό ισχυρίζομαι. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Δεν ισχυρίζομαι κάτι άλλο από αυτό που διαβάζω. Θα δούμε λοιπόν τι είναι αυτό. Μισό λεπτό. Κλείνω λοιπόν θέλοντας. Όχι να απαντήσετε εσείς στο όνομα κάποιον, αυτό, αλλά την εμπειρία σας θα καταλήξω. Ναι, μα λογικό, καταλαβαίνω ότι κάτι άλλο θα ρωτούσα. Ναι. Έτσι. Δεν διακινδυνεύω κι εγώ, ξέρετε την. Πώς βλέπετε εσείς ένας άνθρωπος που μπήκε μέσα στο πράγμα αυτό, μέσα στην υπόθεση ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ, είδε πράγματα. Τα αξιολόγησε, έκανε αυτό που έκανε, την πρότασή του, καλή, κακή, μέτρια, δεν ξέρω τι είναι, αυτό θα αξιολογηθεί κάποια στιγμή. Έναν υπουργό, ένα βουλευτή, βέτα, να καθορίζει, να θέλει να καθορίσει.
και να θέλει να υποδείξει λειτουργίες, πρακτικές για την επίλυση ενός τεράστιου τέτοιου ζητήματος. Από αυτό εδώ διακρίνω την πρόθεση προσώπων πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας και να μην ακούσω φασαρίες, ότι η λογική τους ήταν η εκποίηση, όχι η εξέδρευση στρατηγικού επενδυτή, για να συνεχίσει, μετοχικά εννοώ, το ΕΡΙΚΟΣ να υπάρχει ως κοινοφελές ίδρυμα, αλλά η εκποίησή του και το πέρασμά του σε άλλον, όχι στρατηγικό επενδυτή, σε άλλον ιδιώτη, ιδιοκτήτη. Αυτό. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε ακούγοντας όλα αυτά, αν θέλατε να πείτε κάτι, αλλά νομίζω ότι ήταν. Νομίζω η σοβαρότητά μου επιβάλλει να μην έχω άποψη. Να μην έχετε άποψη. Ωραία. Μου αρκεί η απάντησή σας. Για να συνεχίσω και να κλείσω την υπόθεση αυτή, υπάρχει. Έπεσε στα αυτιά σας κάποια πράγματα που αφορούσαν διαδρομές μαύρου χρήματος, σε προμήθειες, σε τέτοια πράγματα. Εννοείται στο ρίγο στην Άν. Ναι, ναι. Όχι. Όχι. Δηλαδή, τι με ρωτάτε τώρα, αν είδα. Εάν έπεσε στην αντίληψή σας. Αν έχω γνώση. Εάν έπεσε στην αντίληψή σας. Κάπου... Εάν υπήρχαν μερανά σημεία, γκρίζα σημεία στη διαδικασία, στη διάρκεια της διαδικασίας που ελέγχατε, που ψάχνατε στοιχεία. Νομίζω ότι έχω αναφερθεί στο θέμα αρκετά διεξοδικά. Ναι. Δεν βρήκατε δηλαδή. Όχι, δεν μπορώ να σας πω. Δηλαδή, για να κλείσω, λοιπόν, και για να κλείσω λοιπόν και την υπόθεση του συναδέλφου μου του Γιάννη Σαρακιώτη, θα πω το εξής. Ξέρετε, οι αναφορές σε πρόσωπα, και αυτό το λέω στην κυρία Χριστοφιλοπούλου, δεν είναι προσβλητικές και δεν έχουν τέτοια πρόθεση. Δεν έχουν τέτοια πρόθεση. Ζητήσατε συγγνώμη στον κύριο Μανιάτη. Βεβαίως. Ζητήσατε, γιατί ακριβώς οι αναφορές σε πρόσωπα μπορεί να σπηλώσουν. Στον κύριο Μανιάτη, βεβαίως. Λοιπόν. Τι μου λέτε δηλαδή. Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, η κυρία Μανιάτη θα συνεργαστεί μαζί σας. Μανιάτη, αντί Μανίκα, με δουλεύετε τώρα. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Δεν σας πειράζουν τα ονόματα που έχετε εδώ μέσα γραμμένα. Σας πειράζει λάθος αναφορά μου. Δεν σας πειράζει αυτό. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, προστατεύστε με λιγάκι να κλείσω την υπόθεση. Ακούστε με. Το κομμάτι λοιπόν της πολιτικής διάστασης είναι εξαιρετικά σοβαρό. Και το λέω αυτό γιατί προφανώς και εσείς όταν είδατε ένα όνομα Πιερουτσάκος θα αναρωτηθεί κατολογικά ως επιστήμονας το εξής. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά, ο οποίος δεν πατάει εδώ μέσα και δεν τον πειράζει κανείς. Νομίζω θα το μάθατε ποιος ήταν. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, άνθρωπος του κ. Αβραμόπουλου. Υγεία. Δεν το λέω για εσάς, δεν ζητώ απάντηση από εσάς. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνδικαλιστικά ανήκε στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και ήταν ο πρώην πρόεδρος του Κελπνό. Ένα το κρατούμενο. Πάμε λοιπόν σε ένα δεύτερο κρατούμενο. Δρίτσα Σωτήριος. Κάτω από την στέγη και το ψηφοδέλτιο, πως το ονόμαζε, αδέσμευτο ιατρικό μέτωπο του κυρίου Πατούλη. Και λέω ως πολίτης, κυρίως και όχι ως βουλευτής τόσο, μα είναι δυνατόν όποια πέτρα και να σηκώσεις, να υπάρχουν διασυνδέσεις τέτοιες με στελέχη κορυφαία της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Μα όποια πέτρα και να σηκώσεις. Κύριε Λιαρόπουλε, νομίζω ότι, δεν σου το απάντησα από εσάς, αλλά νομίζω και εσείς θα βρέθηκατε στη δυσχερή, θα έλεγα, θέση να μην ρωτήσετε περισσότερα. Δεν περιμένω απάντηση από εσάς. Αλλά νομίζω, τελειώνοντας, ότι να σταματήσουμε εδώ μέσα να καλύπτουμε και να προστατεύουμε ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο είναι αργόμισθοι, αλλά προφανώς ήταν και ανίκανοι. Γιατί εδώ διαβάζω μισθούς 3.500 για να μην δουλεύουν. Για να δουλέψουν πόσα θέλαν. Και να ρωτήσω κάτι στο τέλος για να κλείσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά την κουβέντα μας. Νομίζετε ότι διαβάζοντας και τα ονόματα και τους μισθούς τους, το δημόδες άσμα, όσοι τους βλέπουν χαίρονται και όσοι τους ξέρουν κλαίνε, ισχύει για τους ανθρώπους. Πιθανόν. Ευχαριστώ πολύ. Το ισχυρό μου σημείο αυτό. Πραγματική ερώτηση. Αν στους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Κουρουπλής, η κυρία Τσάγκρη, αν είναι ο κύριος Καμένος και όλοι οι βουλευτές. Κυρία Χριστοφιλοπούλου. Διότι εδώ, κύριε Λαλιοραρόπουλε, τα έχουμε κάνει τώρα, και εμφανιζόμαστε ως δίστεν. Κοιτάξτε, δεν είναι η γραμμή Μαζινό εδώ πέρα. Ό,τι πιο παλαιό κομματικό υπήρχε, όπως γίνονται πολιτικές. Εδώ δεν είναι η γραμμή Μαζινό, ούτε τα μαρμαρένα. Συμψηφισμού μην κάνετε, κύριε Χριστοφιλοπούλου. Συμψηφισμού δεν θα κάνετε εδώ μέσα. Συμψηφισμού με παγωμένα λεφτά δεν θα γίνουν εδώ μέσα. Τέτοιοι συμψηφισμοί όχι. Τελειώσαμε. Με 3.500 αργόμισθου τίποτα δεν θα. Δεν, παρακαλώ, μην κάνετε τέτοιου είδους διάλογο. Έχουμε, είμαστε ήδη 6-5 ώρες είμαστε εδώ. Μην μιλάτε καθόλου, γιατί τους λοιπόν, έχετε πάρει όλους για να δούμε, μέσα. Για να δούμε. Και μιλάτε με ισοβίτες, λοιπόν, με κοντά. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, μα μια χαρά πηγαίναμε ως τώρα. Τι, σας παρακαλώ πολύ. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, εγώ σας παρακαλώ προσωπικά. Ακούστε τώρα. Πρακτικά έχουμε τελειώσει. Πρακτικά. Δηλαδή, με την έννοια. Μα εντάξει, θα τον πάρετε το λόγο.
Απλώς θέλω να πούμε ότι η διαδικασία νομίζω ότι είχε ολοκληρωθεί. Θεωρητικά, κύριε Νικολόπουλο και κύριε Γεωργαντά, μπορούσα και εγώ να κάνω μερικές ερωτήσεις. Θα σας αφήσω, αφήσω εγώ να κάνετε τη δική σας και ο κύριος Νικολόπουλος να κάνει την παρατήρηση, όχι ερώτηση. Και θα δούμε στο τέλος. Λοιπόν, σας παρακαλώ σύντομα, γιατί εντάξει. Εγώ έχω να πω δύο πράγματα μόνο και θα τα πω όσο πιο νυφάλια μπορώ. Οι κύριοι συνάδελφοι εκτίθενται εδώ. Αυτή είναι δήλωση, υποθέτω, δήλωση. Δήλωση. Ναι, σας το είπα, δήλωση κάνω, όπως βασικά κατά 80%.